φαντάζει αυτονόητη η σημασία του πολιτισμού και της τέχνης από τη σκοπιά των μαρξιστών και των επαναστατών. Παρ' όλα αυτά, όλες και όλοι μας γνωρίζουμε ότι στην πράξη δεν είναι τόσο αυτονόητο. Είναι ένα αντικείμενο στο οποίο στην πραγματικότητα θα πρέπει να προσπαθήσουμε ξανά να ασχοληθούμε σαν αριστερά. Πολύ περισσότερο στις μέρες μας, όπου τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως ήταν τότε, όπου μεγάλες αλλαγές έχουν γίνει στον χώρο του πολιτισμού και στη θεωρία και στην πράξη, όπου αυτό που κυριαρχεί, δεσπόζει θα έλεγα πιο σωστά σήμερα, είναι η μεταμοντέρνα αντίληψη των πραγμάτων, που οπωσδήποτε αποτελεί ένα χωριστό κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει να δούμε. Εν τούτης όμως, καθιστά ακόμα πιο σημαντικό το να ξανακοιτάξουμε τα ζητήματα της τέχνης. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα θα μιλήσουμε για τη Ρώσικη Πρωτοπορία, έτσι όπως έμεινε γνωστή η δραστηριότητα αυτή η οποία εμφανίστηκε εκεί πέρα κυρίως στις κλασικές τέχνες, αλλά όχι μόνο. Και θα προσπαθήσουμε συνοπτικά να πούμε κάποια πράγματα, δεδομένου ότι το αντικείμενο ασφαλώς είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όταν μιλάμε για την πολιτιστική ένδειξη στη Ρωσία του 17, και πριν και μετά την Επανάσταση, στην πραγματικότητα μιλάμε για τη συνάντηση του μοντερνισμού, ενός πνεύματος πολιτιστικού επαναστατικού, με την Επανάσταση αυτή καθ' αυτή. Στη Ρωσία, ο μοντερνισμός συνάντησε την προσδοκία του, μια πραγματική επανάσταση. Και γι' αυτό η συνάντηση αυτή ήταν απόλυτα εκρηκτική και παρήγαγε τεράστια σημασία σε έργα τέχνης, τα οποία μνημονεύονται από την ιστορία της τέχνης, από φίλους και εχθρούς, όχι διαχωρίζονται ανάλογα με την ανάλυση που κάνει ο καθένας. Ο μοντερνισμός είναι το πολιτιστικό και ιδεολογικό κίνημα μιας εποχής ταυτόχρονα καπιταλιστικής προόδου, ανάπτυξης της επιστήμης, της τεχνολογίας, αλλά και εποχής πολέμων και επαναστάσεων, όπως είναι εξάλλου η φύση αυτού του συστήματος. Οι πρωτοπορίες της τέχνης, Ρώσικη πρωτοπορία, η λέξη είναι avant-garde, σημαίνει μπροστοφυλακή, είναι όρος που έχει πάρθει από το στρατιωτικό λεξιλόγιο και αφορά αυτούς που πηγαίνουν πρώτοι στη μάχη για να πεθάνουν προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος. Οι πρωτοπορίες της τέχνης ξεπηδούν στους καιρούς του μοντερνισμού, στους μοντέρνους καιρούς, αναζητώντας την απελευθέρωση από το παλιό κατεστημένο. Θέλουν να δουν με μία άλλη σκοπιά τη λειτουργία της τέχνης, θέλουν να πετύχουν μια καθολικότητα της τέχνης, την ένωση της τέχνης με την κοινωνία, με τη ζωή. Είναι ανατρεπτική απέναντι στο καθεστώς και εμπνέονται ιδιαίτερα από τις επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις, εφευρέσεις του καιρού τους. Ζουν σε μια εποχή κατά την οποία εμφανίζονται νέοι φιλόσοφοι που ταράζουν τα νερά, ο Νίτσε, ο Σοπενχάουερ, εμφανίζεται ο Φρόιντ με τις καινοτόμες απόψεις του στην ψυχολογία, ο Αϊνστάιν στη φυσική και φυσικά η θεωρία του ιστορικού υλισμού που εισάγεται από τους Μάρξ και Έγγελς. Γι' αυτό δεν είναι παράξενο το ότι στους κόλπους των μοντέρνων καλλιτεχνών οι ιδέες, οι αναρχικές καταρχάς και οι σοσιαλιστικές από ένα σημείο και μετά είναι πάρα πολύ προσφυλής. Η μήτρα των πρωτοποριών βρίσκεται στα μέσα περίπου του 19ου αιώνα. Συνδέονται με σημαντικά γεγονότα όταν προσπαθούμε να διαβάσουμε την ιστορία από τη μαρξιστική σκοπιά. Το 1848 είναι μια χρονολογία εμβληματική σε σχέση με την κίνηση των καλλιτεχνών. Εμφανίζονται καλλιτέχνες που παρουσιάζουν μια διαφορετική συμπεριφορά, ακριβώς θέλουν να κινηθούν προς το λαό, θέλουν να μιλήσουν στις μάζες, θέλουν να εικονογραφήσουν με το χρωστήρα ή με το λόγο τους τη ζωή των απλών ανθρώπων και μάλιστα μετέχουν οι ίδιοι ως πραγματική εμπροστοφυλακή στα ίδια τα επαναστατικά γεγονότα. Ο Μποντλέρ κυκλοφορεί με το όπλο στον νόμο, ο Βίκτορας Ουγκό λέει κάποτε ήταν οι καλλιτέχνες και το κοινό τους, τώρα το κοινό μας είναι ο λαός. Λέω μερικές περιπτώσεις είναι βρήθη η ιστορία εκείνης της περίοδου από τέτοιες συμπεριφορές. Μετά την ήττα της Κομμούνας του 1871, με τον τραγικό τρόπο με τον οποίο συντελέστηκε,
στην πραγματικότητα διαμορφώνεται ένα βαθύτατο ρεύμα στην παλιά διανόηση. Στην διανόηση και στην τέχνη όπως ήταν έως εκείνη την εποχή. Διασπώνται, ένα σημαντικό κομμάτι της διανόησης, οι νέοι καλλιτέχνες, διασπώνται από την τάξη τους, εχθρεύονται την άρχουσα τάξη και προσπαθούν να πάνε να συναντήσουν το λαό. Ξεπηδάνε τα κινήματα των πρωτοποριών. Van Gogh, Gauguin, Ένσο, διάφορες ομάδες, μανιφέστα, εξπρεσιονιστές, σουρεαλιστές, δανταϊστές, κυβιστές, φουτουριστές και βεβαίως η ρώσικη πρωτοπορία. Η συνάντησή τους στη Ρωσία με την πραγματική επανάσταση δημιουργεί εκρηκτικό αποτέλεσμα. Το τι συμβαίνει εκεί πέρα είναι ενδιαφέρον από πολλές πλευρές. Η μία πλευρά είναι αυτή καθ' αυτή, η παραγωγή πολύ σπουδαίων έργων τέχνης. Στην περίοδο αναδεικνύονται καλλιτέχνες, όχι όλοι συνδεμένοι με τον ίδιο τρόπο, αλλά στην ίδια περίοδο, ο Μαγιακόφσκι, ο Μπλοκ, ο Εσένιν, ο Μάντελσταμ, ο Γκόρκι, ο Φαντέγεφ, είναι μερικά ονόματα από λογοτέχνες και ποιητές, η Μάλεβιτς, Στάτλιν, Καντίσκι, Ροτσέσκο, Σαγκάλ, Κοντζάρεβα, Πόποβα, Έλλη Σίσκι και πολλοί άλλοι στον χώρο των εικαστικών, ο Αιζενστάιν, ο Ζήντα Μπέρτοφ, ο Ποντόφκιν, στη νέα, στην εμφανιζόμενη τέχνη του κινηματογράφου, σπουδαίοι μουσικοί, όπως είναι ο Σουστακόβιτς, αλλά επίσης και στο θέατρο καινοτόμες προτάσεις με πιο γνωστά ονόματα τον Μέγερχολτ και τον Στανισλάβσκι. Εκτός όμως από τη σπουδαιότητα των έργων τέχνης τα οποία γεννιούνται εκείνη την περίοδο, εξαιρετικά σημαντική είναι και μια θεωρητική συζήτηση η οποία παράγεται και ανάμεσα στους στρατευμένους καλλιτέχνες και στα στελέχη του Μπολσεβίκικου κόμματος πριν και αφότου καταλαμβάνουν, κυρίως αφότου καταλαμβάνουν την πολιτική εξουσία. Τέλος, είναι ενδιαφέρον και κατά τη γνώμη μου αποτελεί παρακαταθήκη και ο τρόπος που το κόμμα λειτουργήσε αφότου είχε πάρει την εξουσία τα πρώτα χρόνια απέναντι στο φαινόμενο της τέχνης και όχι μόνο. Η γέννηση των Ρώσων πρωτοπόρων δεν είναι διαφορετική από τους δυτικούς ομολόγους τους. Η Ρώσικη λογοτεχνία του 19ου αιώνα έχει ήδη παράγει τεράστια έργα από πολύ σημαντικούς, κορυφαίους δημιουργούς. Αναφέρουμε τον Πούσκιν, τον Γκόγκολ, τον Ντοστογεύσκι, τον Τολστόι, τον Τσέχοφ, πολύ γνωστά ονόματα. Και κοντά στις αρχές του 20ου αιώνα υπάρχει ήδη ένα πρόδρομο σχήμα μοντερνιστών, οι οποίοι είναι συμβολιστές, πλην όμως η συμπεριφορά τους είναι τελείως διαφορετική, είναι βολεμένη κατά κάποιο τρόπο, είναι συμβιβασμένη με το καθεστώς και έχουν εχθρική στάση απέναντι στον Οκτώβριο. Σε αντίθεση με αυτούς τους πολύ νέους καλλιτέχνες που ξεπηδούν εκείνα τα χρόνια και γράφουν την ιστορία της Ρώσικης πρωτοπορίας. Το 1905 είναι εμβληματική χρονολογία και σε αυτή την περίπτωση, όπως αναφέραμε πριν, τις επαναστάσεις του 19ου, επηρεάζει πάρα πολύ, είναι ένα σοκ ισχυρό και η επανάσταση ίδια και κυρίως η σκληρή καταστολή και η παρρυκμασμένη όψη της αστικής τάξης της Ρωσίας στα χρόνια που ακολούθησαν. Το 1917 είναι πλέον καταλυτικό. Πολλοί καλλιτέχνες ήδη πριν το 17, πολλοί ορισμένοι καλλιτέχνες πριν από το 17 ήδη στρατεύονται στην υπόθεση, γίνονται μέλη του κόμματος. Μετά το 17 το φαινόμενο αποκτά μαζική κλίμακα, όχι μόνο στη Ρωσία, σε όλη την Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη. Οι καλλιτέχνες οργανώνονται στα πολιτικά κόμματα της επαναστατικής αριστεράς. Οπωσδήποτε σε αυτά έπαιξε ρόλο και η συγκλονιστική εμπειρία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που σε όλη την Ευρώπη έσπηρε εκατομμύρια νεκρούς, αλλά και στη Ρωσία, η οποία πλήρωσε ιδιαίτερο τίμημα μαζικά η κοινωνική πλειοψηφία. Ο συνδυασμός της διάθεσης και της ορμής των μοντέρνων καλλιτεχνών των πρωτοπόρων Ρώσων με την πολιτική που ακολούθησε το κόμμα εκείνα τα χρόνια προκάλεσε μία σελίδα της ιστορίας της τέχνης που θεωρείται κορυφαία οπωσδήποτε μέσα στα πλαίσια της μοντέρνας τέχνης. Όμως, εάν είναι σημαντικό από τη μια πλευρά και αναγνωρισμένο, έγινε μια έκθεση,
αυτές τις μέρες, όχι αυτές τις μέρες, αυτή τη χρονιά γίνανε εκθέσεις σε πάρα πολλά μουσεία, σε πάρα πολλές πινακοθήκες με αναφορά τη ρώσικη πρωτοπορία. Ακριβώς γιατί πρόκειται για διαφιλονίκητη ποιότητα τέχνης. Όμως υπάρχει μια άλλη πτυχή που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και από καλλιτεχνική αλλά κυρίως από πολιτική σκοπιά. Είναι η επαφή της τέχνης με το μαζικό ακροατήριο. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση κατά την οποία το μοντέρνο κίνημα και ευρύτερα θα έλεγα συνάντησε τόσο μαζικά την κοινωνία. Αυτό είναι συνθήκη που είχε να κάνει με τους επαναστατικούς όρους στη Ρωσία και με τις επιλογές του κόμματος. Η νέα κρατική πολιτική με τον Επίτροπο Λαϊκής Παιδείας Ανατόλη Λουνατσάσκη, παρότι βρίσκεται σε συνθήκες που δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, εξαιρετικά δύσκολες, έχουν εισβάλει υπεριαλιστές, δίνουν πόλεμο να τους αποκρούσουν, η οικονομία καταραίει, φτώχεια, πείνα και εμφύλιος πόλεμος, την ίδια την ώρα που προσπαθούν να λύσουν τέτοιας κλίμακας προβλήματα, την ίδια ώρα ακολουθούν μια πολιτική η οποία εθνικοποιεί και κοινωνικοποιεί όλες τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δομές, τα μουσεία, τις πινακοθήκες, αλλά ταυτόχρονα στηρίζει τους μοντέρνους καλλιτέχνες, αγοράζει το κράτος έργα του για να μπορούν να ζήσουν. Χρηματοδοτεί σημαντικά θέατρα, όπως το θέατρο τέχνης του Στανισλάφσκι, υποστηρίζει νέες παραγωγές, χρηματοδοτεί ανεβάσματα νέων έργων, ούλτρα μοντέρνο για την εποχή, όπως είναι η επιθεώρηση Μυστήριο Μπουφ του Μαλιακόφσκι, σε σκηνοδοσία του Μέγιαχολτ και σκηνικά και κουστούμια του Μάλεβιτς. Ιδρύει νέες σχολές, στις οποίες καλεί να λάβουν μέρος και να διδάξουν σπουδαία ονόματα όπως είναι ο Καντίνσκι, ο Σαγκάλ, ο Μάλεβιτς, ο Τάχλιν, η Ροζάνοβα, ο Μέγιαχολτ και άλλοι. Οργανώνονται πολυθεάματα σε ανοιχτούς χώρους. Συνήθως στις επετείους της Επανάστασης, τις 2-3 πρώτες και στις πρωτομαγιές. Όταν λέμε πολυθεάματα, συντρόφισσες και σύντροφοι, εννοούμε για μια κατάσταση όπου στην Κόκκινη Πλατεία υπάρχουν εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες πανό με σουπρεματιστικούς πίνακες, προβολής, προτζεκτάρουν στον ουρανό σχέδια και σχήματα, πρωτοπόρες μουσικές, χαρακτηριστική περίπτωση του συνθέτη Αβραάμοφ, ο οποίος κάνει συναυλία με ήχους από τις καμινάδες και τις κανονιές των καραβιών. Και εισβάλλουν μέσα στην πλατεία και παίζουν ρόλο στο θεατρικό που σκηνοθετούν οι καλλιτέχνες οι ίδιοι θεατές. Χιλιάδες θεατών οι οποίοι ταυτόχρονα παρακολουθούν και παίζουν στο θέαμα. Τέτοιες συνθήκες. Ζωγράφοι και γλύπτες αναλαμβάνουν καθήκοντα καλλιτεχνικής προπαγάνδας. Μια ιδέα που την πιστώνεται ο Λένιν ως έμπνευση ήταν να στηθούν παντού αγάλματα από σπουδαίες προσωπικότητες του επαναστατικού κινήματος διεθνώς, τα οποία δυστυχώς δεν διασώθηκαν γιατί λόγω ένδυας είχαν φτιαχτεί όλα από γύψο και δεν έμεινε τίποτα. Ζωγραφίζονται μαζικά οι τείχοι των κτηρίων και είναι διάσημα τα λεγόμενα τρένα Agitprop, που είναι τα τρένα αγκιτάτσιας και προπαγάνδας. Τρένα που κατά δεκάδες φεύγουν από τις μεγάλες πόλεις, τη Μόσχα και τη Μετρούπολη και πηγαίνουν στην αχανή έκταση της Σοβιετίας, ζωγραφισμένα από μοντέρνους ζωγράφους, με στίχους από φουτουριστικά ποιήματα, με πρώτη φορά εμφανίζονται τα λεγόμενα επίκαιρα, κινηματογραφικά επίκαιρα, τα οποία γυρίζουν εκατοντάδες κινηματογραφιστές υπό την καθοδήγηση του Τζίγκα Μπέρτοφ, που κάνουν πραγματική πρωτοπορία στον χώρο του κινηματογράφου, φορτωμένα με υλικό, βιβλία, προκηρύξεις για την επιμόρφωση και την προπαγάνδα. Φημισμένα επίσης είναι και τα παράθυρα Ρώστα. Ρώστα ονομαζόταν το πρακτορείο ειδήσεων της Σοβιετικής Ρωσίας εκείνη την περίοδο. Τα παράθυρα Ρώστα τι ήτανε? Τα παράθυρα σπιτιών, οι προθήκες καταστημάτων, στις οποίες τις καλύπτανε με πόστερ, προπαγανδιστικά, φιλοτεχνημένα από καλλιτέχνες, με στίχους, με συνθήματα, ενάντια στην πείνα, ενάντια στον αναλφαβητισμό, υπέρ της σοσιαλιστικής οικοδόμησης και πολύ μοντέρνες ζωγραφιές. Η ηγεμονική παρουσία σε όλη αυτή την κοσμογονία, ας το πούμε την καλλιτεχνική, είναι ο Βλαδίμιρος Μαλιακόφσκι. Ο άνθρωπος βρίσκεται παντού. Ζωγραφίζει, γράφει ποίηματα, απαγγέλει στα εργοστάσια, πηγαίνει στο Σμόλιν και βλέπει τι κάνουν οι ηγέτες, λαμβάνει μέρος στην πολιτική συζήτηση. Είναι πραγματικά μια εμβληματική προσωπικότητα των χρόνων εκείνων. Εισάγει τον φουτουρισμό.
στη Ρώσικη πρωτοπορία. Ο φουτουρισμός είναι ένα έργο το οποίο εμφανίστηκε στην Ιταλία καταρχάς το 1909. Πιο σημαντικοί του εκπρόσωποι είναι ο Μαρινέτη και ο Μποτσιόνι. Είναι ένα ρεύμα με όλα τα καθεαυτό χαρακτηριστικά που είπα πριν. Λατρεύει τον νέο κόσμο, θέλει να ανατραπεί ο παλιός. Εμπνέεται και εντυπωσιάζεται από τις μηχανές και από την τεχνολογία. Όμως, εδώ έχουμε ένα παράδοξο. Στην Ιταλία οι φουτουριστές ακολουθούν το φασιστικό κίνημα του Μουσολίνη. Στη Ρωσία συμβαίνει ακριβώς το ανάποδο. Ενώ η τέχνη έχει παρόμοια χαρακτηριστικά και στο εικαστικό τμήμα και στο ποιητικό, όπου πλέον γίνονται δοκιμές με τις λέξεις όχι μόνο ως έννοιες αλλά και ως αισθητικές μονάδες. Οι Ρώσοι φουτουριστές φτιάχνουν και δικιά τους γλώσσα, την ονομάζουν Ζαούμ, όπου κατασκευάζουν τις λέξεις και έχουν τη δικιά τους ποιητική. Παρ' όλα αυτά είναι ξεκομμένοι από τους Ιταλούς και εντελώς εχθρικοί. Ο Μαρινέτη έκανε μια επίσκεψη στη Ρωσία για να τους τα πει και τον κράξανε στην καλύτερη περίπτωση. Παίρνουν απόλυτη απόσταση διότι το φουτουριστικό κίνημα στη Ρωσία είναι Μπολσεβίκοι και Κομμουνιστές. Οι πιο πολλοί είναι γραμμένοι στο κόμμα και βεβαίως τους καθορίζει, όπως είπα και πιο πριν, ο ίδιος ο Μαγιακόφσκι. Όταν μιλάμε για φουτουριστές στην Ρωσία, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας μια ομπρέλα καλλιτεχνών. Γι' αυτό ο πιο σωστός όρος είναι, και έτσι απαντάτε και στην ιστορία της τέχνης, οι κύβο φουτουριστές. Εν πάση περιπτώσει, αρχίσουμε να δείχνουμε και μερικά slides, γιατί δεν θα προλάβουμε και έχει ένα νόημα να δούμε κάποια πράγματα. Εδώ βλέπουμε το εξώφυλλο του περιοδικού Λεφ. Το περιοδικό Λεφ το έκανε, το ίδρυσε ο Μαγιακόφσκι το 1922. Ήταν το όργανο μιας οργάνωσης που ονομαζόταν Αριστερό Μέτωπο Τέχνης. Είναι αρτικό λεξικό. Εκτός από το ότι πάλευε κάποιες συγκεκριμένες απόψεις, θα τις δούμε αμέσως μετά στο θεωρητικό κομμάτι της συζήτησης, ταυτόχρονα ήταν και το περιοδικό εκείνο το οποίο έδωσε βήμα σε όλα τα νέα ρεύματα και τα παρουσίαζε. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι μια φωτογραφία από ένα τρένο αγκιτάτσιας και προπαγάνδας. Βλέπουμε, όσο μπορούμε να δούμε σε αυτήν την ασπρόμενη φωτογραφία, τα σχέδια και τα μηνύματα. Ακολουθούν ζωγράφοι παρακάτω, θα έρθω αμέσως. Για το Μαγαϊκόφσκι είπα κάποια πράγματα, αλλά γνωρίζω ότι θα με συμπληρώσει ο αγαπητός σύντροφος, οπότε πάω βιαστικά παρακάτω. Αναφέροντας βέβαια ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε το 1930, απογοητευμένος από την τροπή που πήραν τα πράγματα όταν πλέον εγκαθιδρύεται το σταλινικό καθεστώς. Ας δούμε λίγο τους εικαστικούς. Είναι πολύ πετυχημένο αυτό που λέει ο Έρικ Χομπσμπάουμ, ότι οι εικαστικοί που έζησαν και δημιούργησαν τα 10 πρώτα χρόνια της Επανάστασης επινόησαν έναν εικαστικό κόσμο στον οποίο ζούμε μέχρι σήμερα. Εδώ βλέπουμε έργα της Ναταλίας Γκοντσάρεβα. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό έργο, κύβο φουτουριστικό. Προσπαθεί να παραστήσει την κίνηση του ποδηλάτου. Ναι, το φως. Έχεις απόλυτο δίκιο, Τάκη. Λοιπόν, παίρνουμε μια γεύση από την Ναταλία Γκοντσάρεβα. Εδώ το έβαλα αυτό το slide γιατί παρότι δεν είναι χαρακτηριστικό κύβο φουτουριστικό, δείχνει τις ικανότητες της συντρόφισσας, είναι η αυτοπροσωπογραφία της. Εδώ βλέπουμε έργο της Πόποβα Λιουμπό. Η Λιουμπό Πόποβα είναι εξαιρετική περίπτωση. Έκανε πειραματισμού σε όλα τα είδη της τέχνης και στο τέλος οδηγήθηκε να φτιάχνει design βιομηχανικών προϊόντων. Θα σας πω αμέσως. Αυτή είναι η Πόποβα Λιουμπό. Και αυτός εδώ είναι ο Αλεξάνδερ Ροτσένκο. Παίρνουμε και ζωγράφους. Κάναν απ' όλα. Οι πιο πολλοί έκαναν και ποιήση. Παίρνουμε μια γεύση περίπου του είδους της τέχνης που γινόταν εκεί. Εδώ είναι ένα πόστερ του Ροτσένκο με το κεφάλι του Μαγιακόφσκι. Έτσι είναι φανερό. Αεροπλάνα πετάνε, παγκόσμιο είναι το όραμα, καθαλικότητα και βεβαίως το κεφάλι του Μαγιακόφσκι. Λοιπόν, Καζιμίρ Μάλεβιτς, τεράστια προσωπικότητα. Ο Μάλεβιτς εισάγει το ρεύμα του σουπρεματισμού. Είναι αφαιρετικό ζωγράφος, όπως και οι προηγούμενοι. Μη παραστατικός. Αυτό είναι εξαίρεση. Θα περάσουμε να δούμε αμέσως άλλα κομμάτια. Κυβοφουτουριστικό εδώ. Βλέπουμε λίγο αυτό το slide και περνάμε εδώ. Αυτό είναι ο σουπρεματισμός.
εισάγει το ρεύμα του συγχρονισμού, αποκτά πάρα πολλούς μαθητές. Οι θεωρητικές του απόψεις για την αισθητική και την τέχνη ήταν ένα συμπίλημα μυστικιστικό, έψαχνε να βρει... δεν είναι παράξενο αυτό, διότι θεωρεί ότι η τέχνη που αξίζει τον κόπο είναι η τέχνη της μη αναπαράστασης, οπότε προσπαθεί να βρει διάφορα σχήματα να εξηγήσει με αυτό. Ο ιδεαλισμός του δεν τον εμποδίζει καθόλου να υποδεχτεί με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό τη Ρώσικη Επανάσταση. Είναι οπαδός και ταγμένος. Είναι ένα μείγμα, ενδεχομένως θα μπορούσε να το πει κανείς αναρχικό, αν και δεν είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι ένας καλλιτέχνης. Ο Μάλεβιτς, υπάρχει ένα ανέκδοτο, καταγράφεται στην ιστορία, που δείχνει τις αντιφάσεις. Οι μαθητές του Μάλεβιτς κατεβαίνουν και στρατεύονται και πολεμάνε στον Εφήλιο με το όπλο στον ώμο, το αστεράκι των Μολσεβίκων στο πέτο και το μαύρο τετράγωνο, το εμβληματικό του Μάλεβιτς, στο μανίκι. Το μαύρο τετράγωνο του Μάλεβιτς είναι διάσημο, είναι αυτό εδώ. Εδώ το βλέπουμε σε μια φωτογραφία. Φαίνεται να το. Είναι σε μια φωτογραφία ασπρόμαυρη, δυστυχώς, από μια έκθεση εκείνης της εποχής. Σημειώνω και το. Πάλι μαύρο θα Και πάλι μαύρο θα ανακτήσουμε. Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Φτάνει σε. Τι σημαίνει το μαύρο τετράγωνο? Είναι η αφαίρεση. Είναι ένα μαύρο τετράγωνο. Δεν σημαίνει κάτι βαθύτερο. Είναι αυτό που ακούς και βλέπεις. Ένα μαύρο τετράγωνο. Επειδή πιστεύω ότι το είχαν σαν σήμα. Ήταν το σήμα κατά τεθέν του Μάλεβιτς. Του Μάλεβιτς. Βέβαια, ο Μάλεβιτς πήγε ακόμα παρακάτω. Έφτασε σημείο να ζωγραφίζει άσπρα σχήματα σε άσπρο φόντο. Δεν είναι εύκολο να σας τα δείξουμε αυτά, όπως καταλαβαίνετε. Παρόμοια είναι και ο καλλιτέχνης αυτός, ο πολύ σημαντικός καλλιτέχνης, ο Ελ Βυσίσκι, και αυτός είναι σουπρεματιστής. Το έργο αυτό νομίζω το γνωρίζετε. Αυτό που ίσως δεν ξέραμε όλοι και μαθαίνουμε τώρα είναι ότι πρόκειται για έργο του Ελ Βυσίσκι, ο οποίος είναι και αυτός σουπρεματιστής. Παρ' όλα αυτά δεν τον εμποδίζει καθόλου αυτή η άποψη να φτιάξει το έργο με την κόκκινη σφήνα δικά με τους λευκούς. Περνάμε σε άλλη εμβληματική προσωπικότητα της Ρώσης Πρωτοπορίας, είναι ο Βλαντιμίρ Τάκλιν. Το έργο εδώ που βλέπετε είναι η μακέτα του μνημείου της Τρίτης Διεθνούς. Δεν κατασκευάστηκε γιατί δεν υπήρχε η τεχνική γνώση για να το κατασκευάσουμε. Να μην φλιαρίσω, γι' αυτό σας λέω μόνο ότι είναι τα γραφεία της Διεθνούς, τα οποία είναι τρία κτίρια μέσα σε αυτό το σκελετό. Το ένα κάτω είναι κύλινδρος, γυρίζει και περιστρέφεται σε ένα χρόνο. Στο μεσαίο επίπεδο υπάρχει μια πυραμίδα, γυρίζει και περιστρέφεται σε ένα μήνα, και πάνω υπάρχει ένα μικρότερο σχήμα τετράγωνο που τα γραφεία, το πολιτικό γραφείο, περιστρέφεται σε 24 ώρες. Δεν κατασκευάστηκε όπως ξαναείπα, αλλά. Λοιπόν, ο Τάκλιν είναι πρόγονος των κατασκευών και των εγκαταστάσεων. Είναι ο πρώτος ο οποίος περνά και κάνει ζωγραφική στον χώρο. Ο πρώτος όχι στην Ρωσία, διεθνώς. Δεν ξέρω αν έχετε κατανοητό, εδώ πέρα αυτό δεν είναι ζωγραφική ακριβώς. Είναι αντικείμενα τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε μια γωνία. Με σύρματα που εξέχουν, λαμαρίες που εξέχουν κτλ. Και θα πω αμέσως. Εδώ βλέπουμε ένα άλλο έργο που το ταλαιπώρησε για 30 χρόνια. Είναι το ανεμόπτερο Le Tatlin. Δεν πέταξε το ανεμόπτερο, αλλά δεν ήταν και αυτός ο σκοπός όμως. Θα εξηγήσω αμέσως από πού προέρχεται αυτό. Αυτό είναι ένα δείγμα ζωγραφικής. Ο Τάκλιν εισάγει τον κονστρουκτιβισμό. Ο κονστρουκτιβισμός είναι ένα γνήσιο ρώσικο ρεύμα. Πήρατε μια γεύση περίπου ποιο είναι το ύφος του. Βρίσκεται σε απόλυτη σύγκρουση με τον σουπρεματισμό. Ο Τάκλιν με τον Μάλεβιτς ήταν πολύ αγαπημένοι και είχαν μεγάλο σεβασμό ένας τον άλλο και σκοτωνόντουσαν θεωρητικά. Φτάνει στο συμπέρασμα, σε αντίθεση με τον Μάλεβιτς που περνάει στην απόλυτη αφαίρεση, ο Τάκλιν φτάνει στο συμπέρασμα ότι η τέχνη δεν έχει νόημα παρά μόνο αν γίνει χρηστική στην πραγματική ζωή. Διασπώνται οι κονστρουκτιβιστές και προκύπτουν οι παραγωγιστές με τον Τάκλιν, την Πόποβα και άλλους, και ένα κομμάτι που παρέμεινε, διαφώνησε και παρέμεινε στο πεδίο της αμυγούς τέχνης, ο Γκάμπο και ο Πεύσνερ, οι υπόλοιποι με τον Τάκλιν πήγαν στα εργοστάσια. Σχεδιάσανε υφάσματα, σχεδιάσανε ρούχα, σχεδιάσανε έπιπλα, σχεδιάσανε μηχανές. Προσπάθησαν να δουν την τέχνη ως άμεσα χρήσιμη. Εδώ βλέπουμε κάποια κομμάτια τα οποία έκανε ο ίδιος ο Μαγιακόφσκι. Εν πάση περιπτώσει, όσοι είστε λίγο εξοικειωμένοι με το τι γίνεται σήμερα στην τέχνη, αυτό εδώ το έργο κάλλιστα θα μπορούσε σήμερα
να φιγουράρει ως τελευταία λέξη. Οπ. Και εδώ βλέπουμε τα σκηνικά που ο ίδιος ο Μαλιακόφσκι σχεδίασε για το θεατρικό του έργο «Μυστήριο Μπούφ». Διότι σχεδίαζε και ζωγράφισε και ο ίδιος. Εδώ νομίζω τελειώσαμε και συνεχίζω. Μπορείς να πας λίγο δύο πίσω του για το Μαλιακόφσκι. Ναι, δεν θα τελειώσω ποτέ, αλλά θα πάω λίγο πίσω. Αυτό θέλεις να δεις. Λοιπόν, οπωσδήποτε αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στις κλασικές τέχνες. Αυτά ξέρεις τι σημαίνει ο Γιώργος εδώ. Στην ποίηση, θα μας πει σε λίγο, Δημήτρη. Στην ποίηση, έχω ήδη αναφέρει τον Μαλιακόφσκι, αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι ποιητές, κυρίως αλλά και λογοτέχνες, οι οποίοι γράφουν πολύ καινούργια πράγματα. Στο θέατρο, ο Μέγερχοντ ανοίγει δρόμους, τους οποίους μετά ακολούθησε ο Μπρέχτ. Στον κινηματογράφο, ο Τζίντα Βέρντοφ και ο Άιζενστάιν, νομίζω ότι είναι ο δεύτερο, δεν χρειάζεται καν να σχολιάσω. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι πραγματική κοσμογονία της τέχνης. Αυτή η κατάσταση όμως συνοδεύεται και από μια πολύ έντονη πολιτική συζήτηση, θεωρητική και πολιτική συζήτηση. Δύο κομμάτια καλλιτεχνών, τα οποία ως τέτοια περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των καλλιτεχνών που δράσανε εκείνα τα χρόνια, οι φουτουριστές και μαζί και οι κοστοκτουριστές, από τη μια πλευρά, και μια οργάνωση που είχε φτιαχτεί πριν τη Ρώσικη Επανάσταση, λίγα χρόνια πριν, η Prolet Kult, υποστηρίζουν θεωρητικά ότι εδώ και τώρα πρέπει να φτιάξουμε την τέχνη της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Για να το κατανοήσουμε αυτό πριν πούμε στα θεωρητικά προβλήματα, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί ζουν το όνειρό τους. Και όπως το ζουν στην τέχνη τους, θέλουν να το ζήσουν και στην πραγματική ζωή. Φαντάζονται λοιπόν ότι εδώ θα τα σπάσουμε όλα με το παρελθόν. Δεν μας χρειάζεται η παλιά τέχνη. Να την πετάξουμε από το πλοίο, να κάψουμε τα έργα του Τολστόη και του Πούσκιν, να πετάξουμε το Ραφαήλ. Απαιτούν από το κόμμα, κυρίως οι Prolet Kult, αλλά ως προς τις απόψεις έχουν παρόμοιες και ο Μαλιακόφσκι και πολλοί άλλοι, απαιτούν να πάρει απόφαση το κόμμα και να αποφασίσει την επίσημη τέχνη και να καταγγείλει αν όχι να καταστρέψει την παλιά. Βέβαια έχουν αντιπαράθεση και μεταξύ τους και σας τη λέω αυτή γιατί είναι σημαντική για να κατανοήσουμε το θεωρητικό πρόβλημα. Η Prolet Kult είναι μια οργάνωση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι μια οργάνωση που έχει 300 τοπικές επιτροπές, 400.000 μέλη εργάτες, βγάζει δεκάδες εφημερίδες και περιοδικά, παρεμβαίνει σε εργοστάσια και σε γειτονιές, ακόμα και εκεί που δεν φτάνουν τα κομματικά έντυπα, διοργανώνει θεατρικές παραστάσεις, διοργανώνει απαγγελίες ποιημάτων μέσα στα ίδια τα εργοστάσια, η πολιτιστική της δράση είναι απίστευτη. Ταυτόχρονα όμως προπαγανδίζει και όλα αυτά που σας είπα. Δεν παρήγαγε η Prolet Kult σημαντικά έργα τέχνης, δεν έχει καταγραφεί τίποτα. Στην πραγματικότητα ήταν αμιγώς εργάτες οι οποίοι επιχειρούσαν. Επιχειρούσαν και τους κατηγορούσαν οι φωτουριστές ότι αυτό που κάνετε είναι ότι βάζετε το παλιό κρασί σε νέα μπουκάλια. Δηλαδή χρησιμοποιούσαν τις φόρμες του παρελθόντος και μάλιστα με έναν τρόπο κάπως πιο primitive, πιο απέδευτο. Και ως προς το περιεχόμενο βάζανε προπαγανδιστικά στοιχεία κομμουνιστικά. Αντίθετα, αυτοί κατηγορούν τους φουτουριστές και τους υπόλοιπους μοντέρνους ότι μπορεί να είστε κομμουνιστές, αλλά αυτά που κάνετε δεν τα καταλαβαίνει κανένας. Το οποίο πρέπει να σας πω ότι πατούσε σε σημαντικό βαθμό στην πραγματικότητα. Διότι πράγματι τα είδατε τα έργα, πώς το αντιμετωπίζει. Εδώ προκύπτει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο φαίνεται σε αυτή την αντιπαράθεση και γι' αυτό τη βάζω έτσι για να δούμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η διάσπαση μορφής από το περιεχόμενο. Ενώ δηλαδή συμφωνούν στο περιεχόμενο που είναι ζήτο ο κομμουνισμός, πλακώνονται για τη μορφή, λες και είναι ξέχωρο αυτό από αυτή την ιστορία. Αυτό το πρόβλημα μεταφέρθηκε και στη συζήτηση μέσα στα στελέχη του κόμματος και μεταξύ στελεχών του κόμματος και καλλιτεχνών. Στην πραγματικότητα, στα έργα του Μάρξ και του Έγγελς, οι διάτροφοι να φτιάξουν μια ολοκληρωμένη μελέτη για την τέχνη, όμως τα έργα τους, σχεδόν όλα, διατρέχονται από τη διάσταση, όχι μόνο γιατί εισάγουν την οπτική του ιστορικού λυσμού που από μόνη της αποτελεί εργαλείο αντιμετώπισης όλων των φαινομένων και άρα και της τέχνης, αλλά κάνουν συγκεκριμένα σχόλια πάνω στα ζητήματα. Τελείως αντίστροφη από την οπτική την αστική για την τέχνη, λένε ότι η τέχνη δεν είναι διιστορική,
δεν είναι αφηρημένη, δεν υπερίπταται πάνω από τους ανθρώπους. Είναι προϊόν της ανθρώπινης εργασίας και των συγκεκριμένων αναγκών κάθε κοινωνικής εποχής. Αυτό όμως δεν τους οδηγεί καθόλου στο συμπέρασμα ότι θα υπάρξει μια κομμουνιστική τέχνη η οποία θα πετάξει στο παρελθόν. Έχουν εντελώς καθαρές τις αντιφάσεις, καθώς αναγνωρίζουν την τέχνη ως στοιχείο του επικοδομήματος. Σε τελική ανάλυση όμως, σύντροφοι, με διαρκή διάδραση προς την βάση και προς την κοινωνία η οποία το γεννά, έχουν υπόψη τους ότι σχεδόν πάντα τα καλλιτεχνικά έργα, τα πρωτοπόρα κάθε εποχής, είναι εχθρικά και ανεδί προς τα καθεστώτα, τα πολιτικά. Υποψιάζονται, αν όχι έχουν καταλάβει ρητά, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα χρονισμού στην κίνηση και στον τρόπο με τον οποίο παράγει η τέχνη σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο παράγει η κοινωνία, τα πολιτικά, τα κοινωνικά γεγονότα και πολύ περισσότερο η πολιτική παίρνει πολιτικές αποφάσεις. Το έχουν καθαρό την αντίφαση και αυτό φαίνεται ξανά ο αγαπημένος τους καλλιτέχνης αφοπέρων, ιδιαίτερα του Μάξαν, ο Μπαλζάκ, ο οποίος ήταν ταγμένος στη Βασιλεία και στον Θεό. Παρ' όλα αυτά ήταν τεράστιος ως λογοτέχνης, παρουσίαζε τη σύψη και την παρακμή τους με τον πιο καθαρό τρόπο. Αναφέρονται στο ρεαλισμό, αλλά αυτό παρεξηγήθηκε στο επόμενο διάστημα, διότι ο ρεαλισμός έχει πάρα πολλές έννοιες. Τι σημαίνει ρεαλισμός? Άρα, από αυτή την άποψη, στο έργο του Μάρξ και του Έγγελς είναι καθαρή η διάσταση που υπάρχει και απολύτως κεντρική, η διάσταση που υπάρχει ανάμεσα στο έργο τέχνης και στις υποκειμενικές φιλοσοφικές και πολιτικές απόψεις του καλλιτέχνη. Και ξέρουν πολύ καλά ότι δεν κρίνεται το έργο τέχνης από το πώς κρίνει κανείς πολιτικά τον καλλιτέχνη. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι γνώσεις δεν φάνηκε ότι ήταν αυτές που καθόρισαν τις θέσεις του κόμματος. Εδώ δεν υπάρχει ένα στοιχείο κριτικής, γιατί αλίμονο. Οι σύντροφοι αλλάζανε τον κόσμο. Αντιμετωπίζανε συνθήκες που είχαν να κάνουν με τους υλικούς όρους της Επανάστασης. Δοκιμάζανε για πρώτη φορά στην ιστορία μια κοσμογονική αλλαγή. Απομονωμένη διεθνώς. Δεχόμενοι επιθέσεις μέσα στις συνθήκες πολέμου. Το αντιμετωπίσαν με πολιτικό τρόπο. Κύρια ο Λένιν. Ο σύντροφος είχε καθαρό ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία σοσιαλιστική οικοδόμηση όταν ο λαός είναι αμόρφωτος. Βάζει μπροστά την καμπάνια ενάντια στον αναλφαβητισμό και για την ανύψωση του πολιτιστικού επίπεδου. Ο ίδιος δεν ήταν ειδικός στα ζητήματα της τέχνης. Και από αυτά που έχουν καταγραφεί, τα γούστα του ήταν μάλλον όχι και τόσο μοντέρνα. Παρόλα αυτά όμως, είχε καθαρή την πολιτική τακτική. Τι θα κάνει, σεχταρισμό? Ποιος θα διδάξει αυτό το λαό? Ποιος θα γεμίσει την αναγκαία πολιτιστική δραστηριότητα που θα ανυψώσει το επίπεδο? Οι κομματικοί καλλιτέχνες, η προλέτ κουλτ? Έχει καθαρό ότι θέλει συγκέντρωση δύναμης. Θέλει όλους τους μοντέρνους και να πείσει και τους παλιούς που δεν είναι πεισμένοι. Να μαζέψει όσο το δυνατόν το μεγαλύτερο κεφάλαιο πολιτιστικό για να δώσει τη μεγάλη μάχη της αλλαγής του πολιτιστικού επίπεδου ενός ολόκληρου λαού, που σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν και κόσμος αγράμματος. Δίνει τη μάχη επάνω στην Προλέτ Κουλτ και μάλιστα τη δίνει και με συγκεκριμένους όρους, διότι με το θεωρητικό της Προλέτ Κουλτ είχε ξανασυναντηθεί στο παρελθόν. Υπάρχει και επιπλέον παράγοντα εδώ πέρα. Είναι ο Μπογκδάνοφ. Ο Μπογκδάνοφ ήταν μια περίεργη προσωπικότητα. Στα χρόνια πριν το 5 έπαιζε και σημαντικό ρόλο μέσα στο κόμμα. Είχε μεγάλο κύρος. Οπαδοί του και ακόλουθοι, που συμμετείχαν και στη συγγραφή των διαφόρων πονημάτων του, θα πω δύο λόγια τώρα, ήταν ο ίδιος ο Λουνατσάσκι και ο Γκόρκι. Ο Μπογκδάνοφ ήταν πολύ σκητής προσωπικότητα, ήταν γιατρός καταρχάς, έκανε πειράματα, πολύ σημαντικά είναι η αλήθεια. Έγραφε, πώς το λένε, λογοτεχνία επιστημονικής φαντασίας, φανταζόταν πως θα είναι σοσιαλιστική κοινωνία σε άλλους πλανήτες. Αλλά όμως επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τον φυσικό και τον φιλόσοφο Ernst Mach και προσπάθησε να διορθώσει κάπως τον μαρξισμό. Η κεντρική του ιδέα είναι ότι όλα τα πράγματα, όλες οι δραστηριότητες και των ανθρώπων και της φύσης συνδέονται από ένα βαθύτερο οργανωτικό μοντέλο. Προσπαθούσε να βρει αυτό το βαθύτερο οργανωτικό μοντέλο. Στην πραγματικότητα ρέπει προς έναν ιδεαλιστικό υποκειμενισμό. Φτιάχνει μια ιδέα στο μυαλό του και προσπαθεί να δει τον κόσμο να υποτάσσεται. Δεν είναι μαρξιστής, με άλλα λόγια. Συγκρούστηκε ο Λένιν μαζί του και συγκρούστηκε και θεωρητικά. Στη μάχη αυτή γράφει το κείμενό του Ηλισμός και Εμπειριοκριτικισμός και συγκρούστηκε πολιτικά με στο κόμμα, με αποτέλεσμα το 9 αποχωρεί ο Μπογκδάνοφ από το κόμμα. Το συναντάει τώρα στην Προλέτ Κουλτ. Άρα λοιπόν έχει υπόψη του και ένα άλλο στοιχείο.
ότι εδώ πέρα έχω να κάνω όχι μόνο με ένα κίνημα, αλλά και με μια άποψη η οποία είναι εξόχως επικίνδυνη και αριστερίστικη και άρα είναι αυτά του φτάνουν για να είναι καθαρός να δώσει αυτή τη μάχη. Για τον Λουνατσάρσκι δεν ισχύουν ακριβώς τα ίδια. Ο Λουνατσάρσκι ήταν εξαιρετικά μορφωμένος άνθρωπος και είχε γνώση επίκαιρη της τέχνης. Παρακολουθούσε τα μοντέρνα κινήματα, τα γνώριζε όσα γινόντουσαν. Είχε πολύ άνοιχτο μυαλό. Και εδώ θα βάλω ένα αστερίσκο να πω, συντρόφισσες και σύντροφοι, το κόμμα εκείνη την εποχή λειτουργούσε τελείως διαφορετικά από ό,τι φάνηκε ότι λειτουργούσε αργότερα, δημιουργώντας, αν θέλετε, και μία εικόνα αργότερα παρεξήγησης περί του τι ήταν αυτό το κόμμα και ποια σχέση είχε με το κράτος. Οι άνθρωποι εμπιστεύονται, όχι μόνο αυτούς που ακολουθούν την γραμμή, εμπιστεύονται αυτούς που γνωρίζουν το αντικείμενο. Βάζουν καλλιτέχνες που ούτε κομμουνιστές είναι και που έχουν και μπερδεμένες ιδέες στο μυαλό τους, αλλά είναι καλλιτέχνες, όπως είναι ο Σαγκάλ, όπως είναι ο Καντίνσκι και βεβαίως και ο Μάλεβιτς κτλ. Και αναλαμβάνουν όλες τις καινούργιες σχολές. Τη διεύθυνσή τους. Στηρίζουν τον κινηματογράφο. Όμως στα ζητήματα αυτά ο Λουνατσάρσκι, όπως και οι περισσότεροι Μπολσεβίκοι της ηγεσίας, τους άρεσε, ρε παιδί μου, η ιδέα της Προλέτ Κουλτ. Ότι μπορεί να υπάρξει μια προλεταριακή κουλτούρα που θα είναι διαφορετική. Δεν δέχονται τα αιτήματά της, δεν δέχονται να υπάρξει επίσημη τέχνη. Το κόμμα αποφασίζει μετά από πολυετή συζήτηση, η οποία ξεκινάει το 20 και καταλήγει σε πολιτική απόφαση του κόμματος το 25, ότι δεν μπορεί να υπάρξει επίσημο δόγμα, ότι είναι λάθος αυτό, ότι πρέπει όλοι να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Όμως η έννοια της προλεταριακής κουλτούρας ενυπάρχει. Γι' αυτό και τα κείμενα είναι διαφορούμενα. Η απόφαση του 25 είναι διαβάζεται με πολλούς τρόπους. Στην πραγματικότητα, το 1925 η απόφαση που πήρε το κόμμα ήρθε και επισημοποίησε τη συμπεριφορά του από την Επανάσταση μέχρι το 25. Γιατί από το 25 και μετά, εξαιτίας και των πολιτικών εξελίξεων στο κόμμα, το πρέμα παίρνει την κατηφόρα και αρχίζει και έχει τη δυνατότητα να διαβάζεται κι αλλιώς. Παρόλα αυτά, οι αποφάσεις που παίρνουν είναι ολόσωστες στο ότι δεν μπορεί να κόψουμε το παρελθόν και να φτιάξουμε μια εγκεφαλικά νέα προλεταριακή τέχνη. Θεωρητικά βαθαίνει ο Τρότσκι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σήμερα αποδοχτό. Θα σας πω μια εμπειρία στο εξαιρετικό. Εγώ όταν μπήκα στην Καλών Τεχνών, διαπίστωσα ότι το βιβλίο του Τρότσκι υπήρχε στη βιβλιοθήκη της σχολής. Που δεν περιλαμβάνει πολιτικά βιβλία, περιλαμβάνει αμυγός καλλιτεχνικά. Το έργο αυτό θεωρείται κομμάτι των πολύ σοβαρών κειμένων που έχουν γραφτεί για την κριτική της λογοτεχνίας και της τέχνης. Ο Τρότσκι ήταν καθαρός. Το είχε ασχοληθεί με το αντικείμενο, παρότι και εδώ εντυπωσιάζεται κανείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους, πώς την ώρα που ήταν στα τρένα στρατηγία που έτρεχε στα μέτωπα για να νικήσει τους Λευκούς, διάβαζε ποίηση. Γιατί άμα διαβάσει κανείς το Λογοτεχνία και Επανάσταση, θα δει ότι δεν αφήνει μόνο θεωρητικό κείμενο. Κάνει εντελώς συγκεκριμένη μαρξιστική κριτική στους καλλιτέχνες και τους παλαιούς, τους συμβολιστές και τους νέους, τον Μαλιακόφσκι και τους υπόλοιπους. Είναι καθαρός ότι η έννοια της προλεταριακής κουλτούρας δεν υφίσταται. Δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ. Και είναι πολύ συγκεκριμένος. Οι αστεί κατέκτησαν πρώτα την πολιτιστική και την οικονομική εξουσία και μετά την πολιτική. Είχαν χτίσει και την τέχνη τους, είχαν πάρει και την οικονομική δύναμη, αυτό οι εργάτες δεν μπορούν να το κάνουν. Εδώ η όρη είναι απαγορευτική. Για να βγει το μεροκάματο της μισθωτής εργασίας, δεν αφήνει το περιθώριο να μπορέσει κανείς να ασχοληθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να προετοιμάσει μια ολόκληρη νέα κουλτούρα. Όχι μόνο γι' αυτό και για πολλούς άλλους λόγους. Είναι κεντρικό σημείο ότι για την εργατική τάξη και το σοσιαλιστικό εγχείρημα προηγείται η κατάληψη της πολιτικής εξουσίας προκειμένου να αναπτυχθούν σε υψηλό βαθμό ενώ όλα τα υπόλοιπα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας. Και όταν όμως φτάνουμε σε αυτό, δεδομένου ότι οι άνθρωποι πλέον σκέφτονται πώς μπορεί να προχωρήσει η υπόθεση σοσιαλισμού έχοντας διεξάγει μια νικηφόρα επανάσταση, ο Τρότσκι είναι καθαρός και στο διεθνή χαρακτήρα. Ξέρει ότι αυτό δεν μπορεί να κλειστεί. Ή θα νικήσει και θα αλλάξει το στάτους σε όλο τον πλανήτη, σε όλη την ανθρωπότητα, θα γίνει σοσιαλισμός ή όχι. Σε αυτή την περίπτωση όμως, η νέα τέχνη που αρχίζει και δημιουργείται, όχι από διατάγματα πλέον, αλλά επειδή η ζωή των ίδιων των ανθρώπων αλλάζει μέσα στις νέες κοινωνικές συνθήκες, δεν είναι προλεταριακή. Είναι πολύ απλά η νέα τέχνη.
Η νέα πανανθρώπινη τέχνη. Έχει πολύ καθαρή τοποθέτηση αυτό. Πρέπει να σας πω ότι η τοποθέτηση αυτή δεν ήταν συμπαθής όχι μόνο από την προλετικούλτη που την πυροβόλαγε στο κεφάλι, αλλά ούτε και από τους υπόλοιπους πολυσεβίκους. Παρ' όλα αυτά έδωσε την πιο σοβαρή θεωρητική στήριξη απέναντι σε αυτό το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί ως τότε. Θέλω να πω, και εδώ έχει ενδιαφέρον ένα, ας πούμε, μια πτυχή. Το 1925 ο Τρότσκι έχει χάσει ήδη μια πολύ σημαντική πολιτική μάχη. Από την Τριανδρία Στάλιν Ζινόβιεφ Κάμενεφ. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν έχει αλλάξει ρητά όλη η λειτουργία, το κλίμα και το πνεύμα της Επανάστασης και της λειτουργίας του κόμματος, είναι αυτός τον οποίο το κόμμα επιλέγει για να στηρίξει με επιχειρήματα. Τα δικά του επιχειρήματα είναι αυτά τα οποία χρησιμοποιεί το κόμμα για να δώσει αυτή τη θεωρητική μάχη. Ο χρόνος έχει περάσει, διάφορα πολύ ωραία τσιτάτα τα κρατάμε ίσως για το κλείσιμο, να μην τα πούμε τώρα. Ατάκες του Λένιν και του Τρότσκι, πολύ ζουμερές, αλλά εν πάση περιπτώσει ενδεχομένως θα έχουμε χρόνο μετά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η ιστορία αρχίζει και παίρνει την κατηγούσα από το 25 και ολοκληρώνεται με την απόφαση του 1932. Το 1932 ιδρύεται η νέα εταιρεία καλλιτεχνών συγγραφέων από το σταλινικό καθεστώς, όπου υποχρεούνται όλοι να είναι μέλη, διότι αν δεν είναι μέλη δεν μπορούν να δημοσιεύσουν έργα τους, άρα τους καταργεί ως καλλιτέχνες, και ορίζεται ως επίσημο δόγμα αυστηρά ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός, ο οποίος τι παρήγαγε αν έχετε δει, δεν ξέρω να κερδίσω το χρόνο για να μην σχολιάσω, ας πούμε, τι ήταν από αισθητικής απόψεως. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε 10 χρόνια η Επανάσταση ήρθε και συναντήθηκε με μια πολιτιστική έκρηξη η οποία παρήγαγε μια από τις πιο λαμπρές ιστορίες της τέχνης, σελίδες της ιστορίας της τέχνης, και το άλλο καθεστώς, το σταλινικό, που κατά τη γνώμη μου η προσέγγιση της τέχνης είναι αρκετά ηχηρή για να δείξει γιατί επρόκειτο για αντεπανάσταση, μέσα από μια διαδικασία γραφειοκρατικοποίησης βέβαια, τι παρήγαγε 70 χρόνια μια υπερδύναμη οικονομική σε σχέση με το ότι παρήγαγε η Ρώσικη Πρωτοπορία. Το αφήνω ως ρητορικό ερώτημα. Το 32 πέφτει η αυλαία. Θα πω όμως μια τάκα στο τέλος για να δούμε πώς γίνεται η δουλειά. Ο Στάλιν έφερε την απόφαση αυτή, του 32, που βάζει τέλος στη συζήτηση, ως την απόφαση που επιτίθεται στην Προλέτ Κούλτ και σε όλους τους έξαλλους επαναστάτες. Επειδή δίθεν είναι πολύ έξαλλοι, και επειδή κινδυνεύει η τέχνη από αυτούς τους αριστεριστές, επιβάλλει την ενιαία εταιρεία συγγραφέων και καλλιτεχνών, χωρίς να τους χρησιμοποιήσει αυτούς, είχαν κάνει τη δουλειά, επιβάλλοντας ένα τελείως νέο καθεστώς. Η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι καλλιτέχνες δεν πέθαναν δια φυσικού θανάτου στα αποσπάσματα όπως τα πολιτικά στελέχη και η μεγάλη πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής των Πολσεβίκων, παρότι ορισμένοι χάσαν τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο, όπως είναι ο Μέγερχολτ, ο οποίος τόλμησε να πει ότι ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός είναι ένα σκουπίδι και τον ξέχασε η μάνα του μετά από μια εβδομάδα. Ο Σωστακόβιτς, ο οποίος δεν ήταν και κανένας μαχητικός, δεν έδινε τη μάχη, αλλά ήταν καλλιτέχνης ο άνθρωπος, δεν υπέκυπτε στο δόγμα, παρότι τον χρησιμοποίησε το καθεστώς, κοιμότανε το βράδυ με μια βαλίτσα έτοιμη κάτω από το κρεβάτι του, γιατί είχε συνείδηση σε τι συνθήκες ζει. Ο Μαλιακόφσκι αυτοκτόνησε. Οι περισσότεροι φύγανε γύρω από το 25, γύρω στο 25. Ο Καντίσκι φεύγει, ο Σαγκάλ φεύγει. Πηγαίνουν, φτιάχνουν τον Bauhaus, είναι μια άλλη ιστορία. Συνεχίζουν στη Γερμανία, όπου τώρα συντοματικά ή όχι είναι μια άλλη συζήτηση, τους καθάρισε εκεί ο φασισμός και τους έκλεισε. Όμως, ποιο σημαίνουνε, ακόμα και αν δεν πεθαίνουν φυσικό θάνατο, πεθαίνουν σαν καλλιτέχνες. Ακόμα και τα ονόματα αυτά που αναφέραμε, τα περισσότερα, όχι όλα, ενδεχομένως στη μουσική να υπάρχει μια εξαίρεση. Τα μεγαλύτερα έργα τους τα κάνανε στα 10 πρώτα χρόνια της Επανάστασης. Έκτοτε, ακόμα και αν συνέχισαν να δημιουργούν, δεν έχει μείνει τίποτα πίσω. Νομίζω ότι είναι μια ιστορία η οποία δίνει τη δυνατότητα, μελετώντας την, να βγάλουμε πλούσια συμπεράσματα, όχι μόνο στην προσέγγιση της τέχνης, αλλά και στο τι γύρευε να πετύχει αυτή η νέα επαναστατική εξουσία, τροφοδοτώντας ξανά μια συζήτηση που την έχουμε κατά τη γνώμη μου απόλυτα ανάγκη σήμερα. Είναι επίκαιρος σοσιαλισμός. Και τι ακριβώς είναι αυτός. Ποιο είναι το όραμα, το νέο όραμα, νέο με την έννοια ότι πρέπει να το ανανεώσουμε στις μέρες μας, και νομίζω ότι από μια τέτοια συζήτηση μπορούμε να αντλήσουμε αρκετά επιχειρήματα και εικόνες φαντασιακές
για το τι είναι η κοινωνία για την οποία θέλουμε να παλέψουμε.